Βέβαια, είμαστε έτοιμοι να πάμε στον Εύρο. Εκεί θα συναντήσουμε τον Νίκο Καρχάλη, ο οποίος βέβαια είναι νέος αγρότης εκεί της περιοχής. Τα έχουμε πει αρκετές φορές μέσα από την Κρήτη σήμερα και μας έχει μεταφέρει το κλίμα, τις εικόνες, τα συναισθήματα, χαιρετισμούς. Νίκο, να σε καλησπερίσω. Στον Ενικό μιλάμε πλέον. Βεβαίως. Χαίρετε, φίλε, συνονόμαι Νίκο. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στα Φασολάκια μου από ό,τι βλέπεις. Α, σε πετύχαμε δηλαδή επί το έργο, σε πετύχαμε στην εργασία σου. Ναι. Ισχύει βέβαια. Μαγευτικό τοπίο από ό,τι βλέπετε. Η παραγωγή πώς πάει? Η παραγωγή, η πιο βασική μας παραγωγή και η πιο δυναμική, η οποία είναι τα σκόρδα, μας έχει αναστατώσει αρκετά. Σας έχει αναστατώσει για ποιους λόγους? Μας έχουν αναστατώσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα, διότι σε περίοδο συγκομιδής, εδώ και 7 μέρες, μία εβδομάδα, βρέχει κάθε μέρα καταρακτοδός. Με αποτέλεσμα σήμερα του ΕΛΓΑ να έρθουν στα χωράφια μας να εκτιμήσουν τη ζημιά. Πραγματικά, δηλαδή, αυτό λένε οι παλιοί, ότι έγινε συμβεί από το 1983 στο χωριό μας. Δηλαδή, έχει υποστεί η παραγωγή εκεί καταστροφή, ολοκληρωτική καταστροφή, ή ένα μέρος της παραγωγής έχει έτσι? Εντάξει, δεν είναι όλη η παραγωγή το ίδιο. Αρκετοί παραγωγοί έχουν υποστεί σκληρή ζημιά, το μεγαλύτερο ποσοστό. Μάλιστα, στο σημείο που είσαι τώρα είναι Φασολάκια, μου είπες? Ναι, στο σημείο που είμαι είναι Φασολάκια. Ναι. Δίπλα μου βέβαια έχω τα σκόρδα τα οποία είναι σκεπασμένα. Τα οποία έχουν υποστεί, επηρεάζονται καθόλου από τον καιρό? Ναι, επηρεάζονται. Η αλήθεια είναι ότι το σκόρδο χρειάζεται αρκετή ζέστη και ηλιοφάνεια για να ξεραθεί και να γίνουν απαραίτητες προεργασίες για την πώληση. Εδώ, Νίκο, πάνω σκηνοθέτης μας έχει την απορία πόσα στρέμματα είναι αυτά από πίσω σου. Πόσα μπορείτε να τα εκτιμήσετε, πόσα θεωρείτε ότι είναι? Τι να πούμε τώρα, αυτά είναι... Με το μάτι. Τι να πω, αυτά είναι 100 στρέμματα από πίσω. 10 στρέμματα είναι εδώ τα φασόλια. Εντάξει, η αλήθεια πως φαίνεται μεγαλύτερο. 10 υπερβολικό. Ναι, πιο πίσω. 10 στρέμματα. Εν τω μεταξύ και πώς. Και εκεί οι αγρότες, οι νέοι δουλεύουν μόνοι τους? Υπάρχει προσωπικό? Βρίσκεται προσωπικό? Βρίσκομαι με τα κόπρων και βασάνους, είναι η αλήθεια. Ναι. Από τη Βουλγαρία έρχονται, είναι οι περισσότεροι εργάτες μας. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα με το προσωπικό. Δεν υπάρχουν νέοι Έλληνες, άτομα εμπιστοσύνης, να έχουμε την κατάλληλη επικοινωνία για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε για να παράγουμε το φαγητό μας με μεράκι. Όλοι μαζί, ολοκληρωτικά. Μάλιστα. Βλέπω φοράς και φανέλα Ισπανίας. Ναι. Η Ισπανία δεν ξέρω συμμετέχει στο Euro. Βέβαια, συμμετέχει κανονικά. Και ετοιμάζομαι να πάω για τρέξιμο μετά τη δουλειά μου τώρα. Οπότε είσαι μάλιστα. Ναι, λοιπόν, εκεί με τον κορονοϊό, με τα εμβόλια, πώς τα πάτε? Για πες μας, Νίκο. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα έως 30 ετών από ό,τι έχω ακούσει και εγώ ετοιμάζομαι τώρα από εβδομάδα να εμβολιαστώ. Οι φίλοι μου όλοι έχουν εμβολιαστεί. Εκεί οι πιο ηλικιωμένοι. Και οι πιο ηλικιωμένοι έχουν εμβολιαστεί. Έχουν χαλαρώσει αρκετά τα μέτρα, θεωρώ. Έχει αρχίσει ο κόσμος να αισθάνεται λίγο την κανονικότητα και να μην φοβάται, από ό,τι βλέπω και έξω στους χώρους εστίασης, όπως ασχολούμαι και εκεί βέβαια. Ναι. Αυτό έχουν, θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Αυτό θα φανεί βέβαια πιο μετά. Εντάξει, τα μέτρα χαλαρώνουν, μην χαλαρώσει βέβαια και η συμπεριφορά μας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ετοιμάζεται να βρέξει, για πες μας τώρα, Νίκο. Ναι, ο καιρός σου είναι συννεφιασμένος από ό,τι βλέπετε. Ναι. Και περιμένουμε κι άλλο κύμα. Ας ελπίσουμε να μην ξαναβρέξει, φίλε μου Νίκο, διότι... Τίποτα. Αν ξαναβρέξει, σε βλέπω να κατεβαίνει στην Κρήτη, που οι καιρικές συνθήκες είναι καλύτερες και νομίζω δεν θα σταλαιπωρήσει και ο καιρός. Είναι η επιθυμία μου να κατεβώ στην Κρήτη, να σας αναγνωριστούμε για από κοντά. Με μεγάλη μας χαρά. Εκεί το κλίμα να είναι εύκαρτο, έτσι, πολύ θερμό. Βέβαια θερμό. Εδώ πέρα άλλες καλλιέργειες. Βέβαια θα πρέπει να μάθεις αυτές τις νέες καλλιέργειες. Λοιπόν, Νίκο, και να στείλουμε χαιρετισμούς και στη Νέα Βίτσα. Ναι, βεβαίως. Αυτό πήγα να συμπληρώσω. Επιπροσθέτως έχει ενημερωθεί το χωριό, διότι τους είπα ότι θα βγω, θα πω για τα ακραία καιρικά φαινόμενα που ζούμε αυτή τη στιγμή και έχουν συντονιστεί όλοι στο κανάλι σας. Ακριβώς. Νέα Βίσα, λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας. Τους έχουμε αδυναμία. Τα έχουμε πει αρκετές φορές. Αλλά μας στηρίζετε, μας παρακολουθείτε καθημερινά. Αυτό μαθαίνω και μέσα από τα μηνύματα. Λοιπόν.
Διότι τιμούμε τους και εκτιμούμε τους ανθρώπους που κάνουν αυτό που αγαπούν με ράγκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας. Γνωρίζουμε καθημερινά μηνύματα εκεί από ανθρώπους κατοίκους στη Νέα Βίσσα στον Εύρο και μακάρι κάποια στιγμή βέβαια να τα πούμε από κοντά, να γνωρίσουμε τον τόπο σας. Λοιπόν,